Μειωμένη παρατηρείται η κίνηση όσον αφορά την αγορά σχολικών ειδών, μιας και η σχολική χρονιά έχει ήδη αρχίσει. Παρ' όλα αυτά, η αγορά σχολικών ειδών είναι κάτι αναπόφευκτο για τους γονείς, οι οποίοι πραγματοποιούν τις αγορές αυτές συνήθως με βάση λίστας προϊόντων, αφού στο βιβλιοπωλείο έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν όλα όσα χρειάζονται, έτσι ώστε οι μαθητές να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για τη νέα σχολική χρονιά. Εντάξει, θέλοντας και μη θα ψωνίσει βέβαια, είναι αρκετά μειωμένη η κίνηση σε σχέση με άλλες χρονιές, για διάφορους λόγους τους οποίους ξέρουμε όλοι. Και γενικά επιλέγει πλέον τα κλασικά καλά προϊόντα από τα βιβλιοπωλεία. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, ευελπιστούμε να συνεχιστεί η κίνηση, να τραβήξει λίγο παραπάνω. Από τσάντες έχει διαλέξει ήδη πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, έχει προμηθευτεί τσάντες φέτος. Γενικότερα η κίνηση σε αυτό το είδος ήταν ικανοποιητική. Η τσάντα φέτος όχι. Ήταν πάλι πεσμένη η κίνησή της. Ως συνήθως τα προμηθεύονται αρκετά πριν να ανοίξουν τα σχολεία και δεν ήταν η κίνηση των άλλων ετών. Τι μπορεί να βρει ο κόσμος στο βιβλιοπωλείο και σε τι τιμές μπορεί να το βρει, κάτι που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα? Στο βιβλιοπωλείο μπορεί να βρει τα πάντα που θα χρειαστεί για το παιδί, για το σχολείο και όχι μόνο. Οι τιμές ποικίλουν. Δηλαδή στα ίδια είδη μπορούμε να βρούμε χαμηλές και υψηλότερες τιμές σε σχέση βέβαια με το προϊόν, έτσι. Ποικίλουν δηλαδή και στα πολύ απλά είδη μέχρι και στα πιο εξειδικευμένα είδη ποικίλουν οι τιμές. Αναλόγως τι θέλει ο πελάτης να προμηθευτεί. Ξενόγλωσσα υπάρχουν στο βιβλιοπωλείο σας και βοηθήματα για το σχολείο? Βοηθήματα υπάρχουν τα πάντα, από τις τάξεις του δημοτικού μέχρι και τις τάξεις του λυκείου. Όσο για τα ξενόγλωσσα βιβλία, αυτά έρχονται κατόπιν παραγγελίας πλέον, γιατί χώρια που είναι και ακριβά, κακά τα ψέματα, έτσι, και ακριβά τα βιβλία των Αγγλικών, αλλά είναι και πλέον και πολλά τα φροντιστήρια και ποικίλουν τα βιβλία, οπότε δεν μπορούμε να τα έχουμε και στο μαγαζί όλα. Συνηθίζεται ο κόσμος πλέον, οι πελάτες, να έρχονται με λίστα να ψωνίζουν από τέτοιου είδους μαγαζιά? Ναι, βέβαια. Είναι οι λίστες που δίνουν οι δάσκαλοι στα σχολεία και έρχονται βέβαια από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα, ως συνήθως, βιάζονται τα παιδάκια και έρχονται και τα παίρνουν από τις πρώτες και όλα μέρες να τα έχουν μαζί τους. Ώρες αγοράς λοιπόν, ανοιχτό το βιβλιοπωλείο? Το δικό μας βιβλιοπωλείο βασικά ανοίγει το πρωί και κλείνει το βράδυ 9 η ώρα. Είχαμε ένα συνεχόμενο ωράριο για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο αυτές τις ημέρες, έτσι για 2-3 εβδομάδες. Αναγκαστικά, για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς να δουλέψουμε και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Τέλος, οι ενώσεις καταναλωτών κρούν το καμπανάκι του κινδύνου αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων που αγοράζουν, συστήνοντάς τους να προτιμούν τα επώνυμα προϊόντα, αποφεύγοντας τα αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα σε χαμηλές τιμές που ενδέχεται εν τέλει να βλάψουν το πορτοφόλι τους εξαιτίας της χαμηλής αντοχής στον χρόνο αλλά και την υγεία των παιδιών.